Αυτό που συμβαίνει κάθε φορά που συζητάμε νομοσχέδια που αφορούν τον τομέα της δικαιοσύνης και όχι μόνο, είναι να περισσεύουν οι κοινές, λέω και σημειώνω, διακηρύξεις, οι βαρύγδουπες εξαγγελίες, κοινές και αυτές, ίδιες και από την κυβέρνηση και σήμερα και στην Επιτροπή και από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, αυτούς δηλαδή που κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα. Ποιες είναι οι βαρύγδουπες ανεξάρτητη δικαιοσύνη? Αν επιτρέπετε, κύριε... Ανεξάρτητη δικαιοσύνη, κύριε Υπουργέ. Ορκίζεστε όλοι. Ακυδαιμόνευτη, ΣΥΡΙΖΑ. Αυτόνομη. Δεν είναι και κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ εδώ τώρα. Αυτόνομη δικαιοσύνη. Όλοι τα ίδια λέτε. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε και τη μεγάλη διαφορά τώρα, η οποία λέει έχουμε ιδεολογική διαφορά, θέλουμε δικαιοσύνη που να υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο. Και ψηφίζει το νομοσχέδιο. Και όχι τυχαία. Πώς θα μπορούσε να έχει τίτλο αυτό το νομοσχέδιο? Γιατί κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το ελεκτικό συνέδριο κλπ, τα είπε και η συγκεντριά μας πολλές φορές η Μαρία Κομινάκα, αυτή η κωδικοποίηση κλπ. Εντάξει, βέβαια και εκεί προβλήματα, αλλά αυτό είναι που φαίνεται. Αυτό που δεν φαίνεται είναι θα έχει τίτλο δικαιοσύνη στην υπηρεσία και προστασία των επενδυτών, και όταν λέμε των επενδυτών, δηλαδή τις κερδοφορίες των επιχειρηματικών ομίλων, εκτός αν έχουν γίνει φιλάνθρωποι και κάνουν επενδύσεις για να ωφελήσουν την Ελλάδα και να δώσουν και δουλειά στους εργαζόμενους που τους πίνουν το αίμα για να βγάλουν τα κέρδη. Αυτό εννοούν κοινωνικό σύνολο. Τέτοια δικαιοσύνη είχαμε 5 χρόνια, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη δικαιοσύνη φτιάξατε, του κοινωνικού συνόλου. Δικαιοσύνη για το κοινωνικό σύνολο είναι ότι θα υπηρετεί τα συμφέροντα αυτών που παράγουν τον πλούτο. Και θα χτυπάει και θα αφαιρεί αυτούς που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο υδρότα και το αίμα του μερικές φορές. Και αυτό δεν μπορεί να υπάρξει, για να μιλήσουμε και μεταξύ μας, για το παρελθόν τουλάχιστον μέσα στον καπιταλισμό. Ούτε έγινε ποτέ. Ανεξάρτητη λοιπόν δικαιοσύνη. Είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αλήθεια, μερικές φορές ξεφεύγει από τα όρια της λογικής. Δεν είναι ανεξάρτητη. Και εμείς θα πούμε τη θέση μας. Πρώτον, δεν είναι ανεξάρτητη γιατί είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει νόμους οι οποίοι ψηφίζονται και οι οποίοι είναι αντιλαϊκοί. Άρα ο δικαστής, και προς τιμήν πολλών δικαστών προσπαθούν να βρουν μια χαραμάδα να υπερασπίσουν το δίκαιο. Αλλά το πλαίσιο όμως είναι αντιλαϊκό, είναι πλαίσιο, μην αρχίσω πάλι και τα λέω, που υπηρετεί την αρχή του συστήματος. Που είναι ότι η κινητήρια δύναμη είναι η το μεγάλο κεφάλαιο, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι είναι και ευεργέτες γιατί δίνουν δουλειά, και άμα σταματήσουν αυτοί που δουλεύουν δεν κουνιέται τίποτα. Αυτό λένε, και επομένως οι νόμοι που ψηφίζονται όλο αυτό το διάστημα είναι σε βάρος του λαού, έτσι δεν είναι? Γιατί καταστράφηκαν με τα μνημόνια οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι γίγαντες ολόκληροι? Μερικοί έβγαλαν και περισσότερα κέρδη. Θα πω και άλλα παρακάτω. Άρα δεν είναι ανεξάρτητη. Είναι σε ένα πλαίσιο που υπηρετεί ένα συγκεκριμένο σύστημα. Δεύτερον, ακυδαιμόνευτη και ανεξάρτητη. Καλά, σας ρωτάμε πάρα πολύ απλά. Ποιος διορίζει, να πω ορίζει, την ηγεσία της δικαιοσύνης? Η εκάστοτε κυβέρνηση, ναι ή όχι? Με ποια κριτήρια? Με τα κριτήρια να υπηρετεί την πολιτική της, φαντάζομαι. Και όχι με αξιοκρατικά. Και ρωτάμε και εσάς και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, την πρόταση που εσείς την υποστηρίζετε παλιά, που κάναμε εμείς, να ορίζεται ή να εκλέγεται από ένα ευρύτερο εκλογικό σώμα, που θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε αυτό, γιατί δεν την υλοποιείτε? Ο ΣΥΡΙΖΑ την είχε εξαγγείλει και ήρθε και έκανε ακριβώς ότι έκανε η Νέα Δημοκρατία. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία λέει για ανεξάρτητη, και χτες το Υπουργικό Συμβούλιο έρχεται και η υποκρισία, το ακρονάωτον, στην Επιτροπή της Βουλής, στη διάσκεψη των Προέδρων, που λέμε τη γνώμη μας υποτίθεται, αλλά είναι προκαθορισμένα. Τι θα αποφασίσει το Υπουργείο, απλά μπορεί να υπάρξει μια διαφοροποίηση για λόγους εσωτερικών συσχετισμών και παζαριών, τα οποία, για να μιλάμε ειλικρινά, συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Ποιος προωθεί ποιους, τους δικούς του, για να μην ανοίξω το στόμα μου
και πω ακόμα περισσότερο. Άρα γιατί μιλάτε για ανεξάρτητη δικαιοσύνη? Τρίτον, όχι παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Ξέρετε, γελάει ο κόσμος. Και κάποτε το γέλιο θα μετατροπεί σε κάτι άλλο. Να είστε σίγουροι. Ποιος παρεμβαίνει? Για πέστε μας, το ΚΚΕ. Ποιος, το συνδικαλιστικό κίνημα? Παρεμβαίνουν οι κυβερνήσεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και αυτό βγαίνει χωρίς πολλή φιλοσοφία, ότι όταν είναι στην αντιπολίτευση, ο ένας κατηγορεί τον άλλον, τον παρεμβαίνει και όταν αλλάζουν οι ρόλοι, συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Για όλα τα κόμματα λέω και για τα οποία κυβέρνηση. Ποιος άλλος παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη, ανεξάρτητα λέω, δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Συγκεκριμένα εννοώ από δικαστές και λοιπά, υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν μάχες, τα μεγάλα συμφέροντα. Είναι ψέμα, κύριε Υπουργέ? Αν είναι ψέμα, εμείς ζούμε σε άλλο πλανήτη. Και δεν είναι πραγματικότητα. Εδώ τα κοτσομπολεύουν στα καφενεία πια. Δεν θέλουμε να πούμε κι άλλα. Να σταματήσει λοιπόν αυτή η υποκριτική στάση όλων των κομμάτων περί ανεξάρτητης δικαιοσύνης, είτε όπως το είπαμε εμείς, με την αντίληψη που έχουμε και που έτσι είναι, ότι υπηρετεί συγκεκριμένους αντιλαϊκούς νόμους, είτε με την έννοια ότι πρέπει να αφήσουμε το χώρο της δικαιοσύνης ανέπαφο από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Κάτι μας δουλεύετε. Αφού κάθε κυβέρνηση που έρχεται αλλάζει τη δικαιοσύνη και φέρνει και νόμους για αυτούς. Απλή λογική δεν είναι αυτή? Εκτός αν είμαστε υπερβολικοί. Να μας πείτε επιχειρήματα. Αλλά έτσι είναι. Τώρα, το νομοσχέδιο σε ποια κατεύθυνση κινείται? Κάνει αλλαγές, κάνει βήματα, είπε ο κύριος Υπουργός. Το νομοσχέδιο που συνέχισε στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ, την ίδια στρατηγική γραμμή. Και προσπαθεί τώρα να βρει χαραμάδες. Μην δυσανασχετείτε. Εμείς κριτική πολιτική κάνουμε. Δεν κάνουμε κουτσομπολιό πολιτικό. Και το ξέρετε πολύ καλά. Και είναι λογικό. Και το, βέβαια και γι' αυτό το ψηφίζει επί της αρχής. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ παρά τα όσα υπόθηκαν. Γιατί το νομοσχέδιο αυτό δεν είναι... Αυτό που το χαρακτηρίζει σαν κάτι καινούριο είναι αυτά που είπαμε, τα επενδυτικά δικαστήρια και όλα τα υπόλοιπα, και σε αυτά εδώ γίνεται παρέλαση. Εδώ γίνεται, πώς να το πω, διαγωνισμός. Ποιος καλύτερα υπηρετεί τους επιχειρηματίες και τους επενδυτές. Εμείς λέμε ότι κινείται ποιος σε ποιον δραστική κατεύθυνση. Υπάρχουν αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, οι οποίες μεταρρυθμίσεις, ο όρος μεταρρυθμίσεις είναι πάντα προοδευτικός. Μεταρρύθμιση είναι και προς τα πίσω. Η μεταρρύθμιση που φαίνεται σαν μεταρρύθμιση μπορεί να είναι πιο αντιδραστική. Φτιάχνει ταξική, πιο σκληρή ταξική δικαιοσύνη και θα τα αποδείξουμε, το αποδείξαμε και θα το ξαναπούμε. Πιο εχθρική για το λαό και τους εργαζόμενους. Πιο ακριβή για το λαό και τους εργαζόμενους. Πιο φιλική, αποτελεσματική. Πιο υποταγμένη στα επιχειρηματικά συμφέροντα και πιο χειραγωγημένη από την εκάστοτε κυβέρνηση που υπηρετεί. Και δεν ψάχνουμε να βρούμε τα τι συμβαίνει πίσω, ερμηνεύουμε πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι αλλαγές και απαντάμε πολιτικά. Πρώτον, επενδυτικά δικαστήρια. Τι συμβαίνει εδώ? Μετατρέπουν, και θα μιλήσουμε με αστικούς όρους, όχι με δικούς μας, μετατρέπουν την όπως λέτε δικαιοσύνη από ουδέτερο κριτή σε μοχλό ανάπτυξης της χώρας, προστάτη των επενδυτών. Αυτά δεν είπε και ο κ. Πικραμένος? Πρέπει η δικαιοσύνη να υποτοχθεί στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Αυτό θα κάνει με τη δική σας λογική, με τη δική μας. Ή θα πρέπει να είναι αντικειμενική και αδέκαστη και να είναι και τσεκούρη, άμα χρειαστεί? Όχι. Στρατηγικό ζήτημα αυτό. Και δεν είναι μικρό, είναι τεράστιο. Και θα συνεχίσουμε. Αυτό είναι ξεκάρφωτο? Όχι βέβαια. Υπάρχει μία στρατηγική από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων. Και ποια είναι αυτή? Έχετε διαμορφώσει και διαμορφώνεται και χειρότερους όρους τώρα. Ένα θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων fast track, αυτοαξιολόγηση, άρση των όποιων δικλείδων ασφαλείας υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα, στη λογική ότι ό,τι ζητούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι πρέπει να τους τα δώσουμε για να κάνουν επενδύσεις στη χώρα μας. Πλήρης ασυδοσία. Έχετε δημιουργήσει καθεστώς γαλέρας με εργασιακές σχέσεις. Δεν υπάρχει σταθερή μόνιμη εργασία. Υπάρχουν 2 ώρα, 3 ώρα, 4 ώρα, απληρωσιά, απολύσεις, μείωση ορίων απολύσεων, απεργοκτόνοι νόμοι. Πώς θα παίρνουν αποφάσεις οι
οι εργαζόμενοι για τις απεργίες για να ευνοχίσει το συνδικαλιστικό κίνημα και παράλληλα δισεκατομμύρια χρηματοδοτήσεων. Και εν όψη τώρα της κρίσης, ας πούμε, της υγειονομικής. Αυτά έχουν διαμορφωθεί. Και τώρα τι κάνει η κυβέρνηση, και λογικό είναι με τη δικιά της φιλοσοφία να το κάνει, αλλά είναι όχι βαθιά αντιλαϊκό, είναι βαθιά ταξικό. Τι κάνει, προσπαθεί να όλα αυτά να τα περάσει στη δικαιοσύνη ώστε να υλοποιηθεί η στρατηγική της, δηλαδή να μεγαλώσουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Και ξέρετε κάτι, τον πλούτο δεν το παράγουν αυτοί. Και λέτε, έχουν κεφάλαια, εδώ θα απαντήσουμε τώρα. Έχουν κεφάλαια, λέει, και θα επενδύσουν. Με συγχωρείτε, πού τα βγάλανε? Από την ψυχή της μάνας τους? Από την εκμετάλλευση της ληστική των ίδιων των εργαζομένων. Και όταν θα έρθουν να επενδύσουν, τα ξέρετε αυτά, αλλά τα υποστηρίζετε. Όταν θα έρθουν να επενδύσουν, θα επιθέλουν όρους για να βγάλουν μεγαλύτερα κέρδη. Και οι όροι αυτοί είναι, πέρα από την απελευθέρωση οποιοδήποτε εμποδίων υπάρχουν, δεύτερον, εργασιακές σχέσεις για να μπορούν να βγάλουν μεγαλύτερο κέρδος. Θα τελειώσω, δώστε μου λίγο, και έχω και δευτερολογία, δεν πρόκειται να μιλήσω. Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, η άλλη όψη, γιατί λέμε εμείς ταξική? Για απαντήστε μας, λοιπόν. Λιγότερη κρατική δικαιοσύνη και ενίσχυση των μορφών διαμεσολάβησης, δηλαδή ιδιωτικοποίηση. Ποιον ευνοεί, κύριε Τσάρα, και κύριοι όλοι, γιατί και εσείς τα ίδια λέτε. Ποιον ευνοεί το ενδιάμεσο στάδιο? Ευνοεί αυτούς που έχουν χρήμα, τους ισχυρούς. Ευνοεί αυτούς οι οποίοι μπορεί να εκβιάζουν τον άλλον που μπροστά στον κίνδυνο να πληρώσει παραπάνω και να τη χάσει και την υπόθεση, αναγκάζεται να υποταχθεί. Αυτό λέει εμπειρία η διεθνής για τη διαμεσολάβηση. Πώς λειτουργεί σε βάρος του αδύναμου και υπέρ ισχυρότερο. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν και εξαιρέσεις. Έτσι. Πάντα μπορεί να υπάρχουν. Λέμε ποιος είναι ο κανόνας. Θα υποχρεωθεί να κάνει συμβιβασμό. Σου λέει, προκειμένου να τα χάσω όλα, ας πάω πίσω και πού να τρέχω εγώ στα δικαστήρια. Τώρα φτάζεται καθημερινά. Όσοι είστε ιδιαίτερα δικηγόροι, αλλά και όλους ο κόσμος. Και μας λέτε, δικαιοσύνη να έχουν όλοι την ίδια δυνατότητα. Η ίδια δυνατότητα έχουν τα μεγαθύρια, θα το πω πιο απλά, που χρησιμοποιούν ό,τι μεγαλύτερο υπάρχει από δικαιοσύνες εταιρείες, κορυφαίους κλπ. Και ίδιο έχει ένας φουκαράς που προσπαθεί να βρει το δίκιο του. Μπορεί να πληρώσει αυτός. Όχι μόνο γιατί είναι τόσα τα τερτύπια τα δικαστικά, που δεν μπορεί, εξαντλείται. Μπορεί να πληρώσει αυτός όσο μπορεί να πληρώσει μια μεγάλη εταιρεία με την οποία αντιδικεί και μπορεί να έχει και δίκιο. Ποια ισοτιμία στην πρόσβαση της δικαιοσύνης? Πού ζούμε, σε κοινωνία αγγέλων? Να μην πω, μας πείτε ότι ζούμε και σε κομμουνιστική κοινωνία που έχουν όλοι τα ίδια δικαιώματα. Τρίτον, αυξάνεται το κόστος της δικαιοσύνης. Να γιατί λέμε ότι είναι ταξικό. Ποιος ευνοείται από την αύξηση? Οι πιο ισχυροί. Αυτοί που μπορούν να πληρώσουν ακόμα περισσότερα. Θα σε σέρνουν. Τώρα κοιτάξτε, δέστε την πραγματικότητα εδώ που είστε και δικηγόροι υπόλοιποι. Τον σέρνουν τον άλλον και ξαντήσουν. Δεν μπορώ να πληρώσω άλλο. Ενώ ο άλλος τον πηγαίνει και εκεί αυτοί είναι στιγνοί. Δεν λογαριάζουν ούτε ανθρώπινη ζωή ούτε τίποτα. Τέταρτο θέμα. Δικαιοσύνη τι είναι? Είναι κοινωνικό αγαθό ή εμπορεύμα? Εσείς που λέτε, η δικαιοσύνη που είναι υπεράνω, είναι η εξουσία, η τρίτη, η δεύτερη, ξέρω εγώ, που είναι αυτό και αυτό. Τι είναι σήμερα? Είναι εμπόρευμα ή δεν είναι? Και τώρα πώς έρχεστε και το τεκμηριώνετε ακόμα στη λογική κόστους ωφέλους? Δηλαδή δεν έχει ωφέλη για το κράτος το τάδε δικαστήριο, το κρίνουμε. Και τι θα κάνει ο κόσμος από εκεί? Θα πρέπει να πάει, ξέρω εγώ, στη Χαλκίδα. Ή θα πρέπει να πάει κάπου αλλού. Πόσο θα πάει, αν τον τραβολογάνε κιόλας? Ξαναλέω. Άρα η λογική του κόστους ωφέλους τσακίζει τον απλό τον κόσμο που δεν μπορεί να σέρνεται σε δικαστικές περιπέτειες. Πέμπτο ζήτημα. Οι αλλαγές που εξαγγέλλονται, δεν έχουν γίνει ακόμα, αλλά όπως είπατε κι εσείς έρχονται. Καλομελέτα και έρχεται. Και μάλιστα πολύ σύντομα. Που αφορούν το θέμα συνολικά και των δικαστηρίων και των δικαστών. Τι κάνετε, τι θα κάνετε μάλλον, τα λέμε από τώρα, με την κατάργηση της επιτηρίδας? Θα βασιλέψει άλλο πράγμα και την αξιολόγηση ταυτόχρονα. Ποιος θα την κάνει αξιολόγηση, υπάρχει και σήμερα. Αξιολογείται ο καθένας. Και αν υπάρχουν και επιμέρους προβλήματα, μπορεί να τα αντιμετωπίσεις. Αλλά το γενικό θέμα είναι ότι βαλτώνουν οι υποθέσεις
επειδή έχει λίγο προσωπικό. Και άδειξε ξεθεώνονται και δεν μπορούν άλλο, ανεξάρτητα λέω από το τι θα αποφασίσουν. Και γι' αυτό τι λέτε εσείς σήμερα, αξιολόγηση, μείωση ουσιαστικά των δικαστών, κατάργηση της επιτηρίδας και κάτι ακόμα. Ανταγωνισμός. Αυτού του τύπου η αξιολόγηση, και θα τα πληρώσετε αυτά να ξέρετε σε μια πορεία, δημιουργεί ανταγωνισμό και θα δημιουργεί ανταγωνισμό αντικειμενικά για την, πώς να πω, για την, να μπορεί ο καθένας να πηγαίνει και πιο ψηλά. Και άλλα πράγματα θα δημιουργεί, να έχει πολιτικούς φίλους, δηλαδή να προσαρμόσει την κυβέρνηση και να πάει μαζί με την κυβέρνηση. Και βέβαια υπάρχει και κάτι πιο σημαντικό, που αυτό είναι το, η λογική της βαρβαρότητας του συστήματος. Ο θάνατός είναι η ζωή μου. Δεν κοιτάω το συλλογικό σαν σώμα τι μπορώ να βελτιώσω, αλλά το ατομικό να μπορέσω να γίνω εφέτης, να γίνω αριοπαγήτης, να γίνω κλπ. Τέλος, για να πάμε λοιπόν στο μεγάλο σας επιχείρημα, ανάπτυξη. Αυτό είναι το ανά. Ό,τι θέλουμε όλους τους επενδυτές. Ερώτημα. Όλα αυτά τα χρόνια τι έχουμε. Σε όλη την ανθρωπότητα τι υπάρχει. Αυτό το σύστημα δεν υπάρχει. Πού είναι η ανεργία, στα ύψη. Για να καλυφθούν οι θέσεις, να γίνουν θέσεις εργασίας. Δεν είναι αδιέξοδο. Και τέλος πάντων, αυτό έχει καταρρεύσει. Έχει καταρρεύσει και όσοι μιλάνε σήμερα, όταν το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει πάνω από το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ για το καπιταλιστικό σύστημα και δεν υπάρχει άλλη λύση. Απλά αυτό που κάνουν είναι ιδεολογικά, λέω για να μην πω διαφορετικά, υποστηρίζουν την βαρβαρότητα που υπάρχει. Σας λέμε λοιπόν, ας φύγουμε από το ποια είναι η λύση. Η λύση είναι ότι όταν ένα σύστημα σαπίζει και πεθαίνει, πρέπει να φεύγει στην άκρη και να μπαίνει καινούριο και να το αντικαταστά. Αυτό είναι η ιστορία της ανθρωπότητας και αυτό είναι ο σοσιαλισμός, ο οποίος μπορεί να προσφέρει, πρόσφερε απίστευτα πράγματα. Εκείνες τις εποχές, με τη σημερινό επίπεδο ανάπτυξης, μπορεί να λύσει πάρα πολλά. Να σας λέμε, γιατί δεν χρηματοδοτείτε τη ΛΑΡΚΟ. Είναι δυνατόν να κλείνετε τη ΛΑΡΚΟ. Γιατί δεν κάνετε ανοξείδιο το χάλιβα. Γιατί δεν εκμεταλλεύεστε το κοβάλτιο. Γιατί δεν χρηματοδοτείτε την ΕΑΒ. Γιατί δεν χρηματοδοτείτε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Εκεί που χρειάζεται ανάπτυξη. Και χρηματοδοτεί και φτιάχνει και δικαστήριο εκεί που θέλουν οι πολυεθνικές. Τυχαίο είναι. Που λέει τηλεπικοινωνίες και το ΥΠΕΣ ενέργεια, δηλαδή γέμισε όλη η Ελλάδα με αναμογεννήτης και θα γεμίσει και με πτώματα τέτοια σε μερικά χρόνια. Γιατί δεν χρηματοδοτείται και άλλες. Γιατί το πρωτογενή τομέα. Γιατί αυτά τα λεφτά τα δίνετε σε λίγους επιχειρηματικούς ομίλους. Τέτοια ανάπτυξη θέλετε. Και τέλειωσα. Έχουμε καταθέσει μια τροπολογία. Προς το παρόν δεν μίλησε κανένας. Κάνετε την πάπια. Άπαντες. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Καταθέσαμε μια τροπολογία με βάση τα όσα συμβαίνουν σήμερα και την πόχα που μπάζει. Με τα κονδύλια στα κανάλια, με το ένα το άλλο, είναι συγκροτημένη. Συνολική διαφάνεια, δεν θέλετε. Τι σας πειράζει. Γιατί δεν σηκώνεστε όλοι να την υποστηρίξετε. Δεν είναι κομμουνιστικό τέτοιο που αλλάζει την εξουσία. Είναι μια τροπολογία που λέει σε τελευταία ανάλυση πρώτον. Και εδώ τώρα θα δούμε τις μεγάλες ιδεολογικές διαφορές. Που λέτε για το σύστημά σας. Ο κόσμος πέθανε από τον κορονοϊό και οι ιδιώτες κονόμαγαν. Και αν δεν παίρναν χρήμα δεν κάναν τίποτα. Ο κόσμος πέθανε και στην κλινική, να μην πω το όνομά της, 13 κρούσματα και δεν παίρναν μέτρα. Ο κόσμος κινδύνευε, όπως λέτε, σε όλη την ανθρωπότητα και οι πολυεθνικές σκοτώνονταν. Ποιος θα βγάλει πρώτος το εμβόλιο, τα κέρδη. Δεν τους νοιάζει η ανθρώπινη ζωή. Ο κόσμος πέθανε και οι Βρετανοί και οι Αμερικάνοι που τους έχετε και ύμνους τον άφησαν να πεθάνει. Αβοήθητος. Αυτό είναι το σύστημά σας. Είναι δυνατόν να πληρώνετε για να διαφημίσουν, για να γλιτώσει ο κόσμος από μια πανδημία. Να πληρώνει ο ελληνικός λαός δηλαδή, ο ίδιος. Για να του κάνουν προπαγάνδα τι θα κάνει. Γιατί δεν τη δέχεστε αυτή την τροπολογία εσείς που είστε υπέρ της διαφάνειας. Και κατά της διαφθοράς. Δεν θέλω να ασχοληθώ με τον κύριο Λοβέρδη γιατί λείπει. Δεν θα κάνω το ίδιο. Αλλά ο καθής σε φόε τάχτη λένε. Αντί να μας πει για τη Siemens, αντί να μας πει για την Novartis, αντί να μας πει για το ένα, αντί να μας πει για το άλλο, κόντεψε να φτάσει στην αρχαία Ελλάδα. Σε αυτά έχετε να πείτε τίποτα. Πέστε μας πόσο χρήμα υπάρχει. Θα μας πείτε ότι η Lockheed είπε ότι εξαγόρασε 70 κυβερνήσεις.
Θα μας πείτε ότι η Siemens πλήρωσε μίζες 120 χώρες. Θα μας πείτε ότι όλες Νοβάρτις και να μην πάρω πλήρωσαν δισεκατομμύρια. Θα μας πείτε ότι πουλήσαν εταιρείες μεγάλες τυρί και πέθανε κόσμος από πλαστικό. Θα μας πείτε για τις συνθήκες που έχουν σήμερα και στη ζωική παραγωγή και παντού που πεθαίνει ο κόσμος τζάπα. Αυτά είναι τα μεγάλα σκάνδαλα και είναι γέννημα του ίδιου του συστήματος. Και το μόνο που μπορεί να τα προφυλάξει αυτά είναι μια γνήσια λαϊκή εργατική εξουσία.